Πολύ απασχολημένα τα παιδιά της εκπομπής Βασίλη Καβαδία έξω. Έτσι. Πολύ απασχολημένα. Ο ένας ασχολείται με τον μπάσκετ, ο άλλος ασχολείται με τα δικά του. Αλλά θα τα κάνουμε και τα δύο. Είμαστε multitasking, άλλωστε, παιδιά. Και θα τα βολέψουμε. Όλα μέχρι και τις 12. Λίμπρα 107,4 ακούτε. Μπαλαντέρα ακούτε. Ο πρώτος για αυτή την εβδομάδα. Μετά από 2-3 εβδομάδες θα κάνουμε full. Τρεις εκπομπές. Όλες. Δεν θα λείψουμε σε καμιά. Δεν έχει ούτε παιχνίδι, ούτε ευρωπαϊκά, ούτε τίποτα. Είναι η περίοδος της ξηρασίας ποδοσφαιρικά. Έτσι, γιατί μπασκετικά έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Βενέτσια στην Ιταλία. Παιχνίδι για το οποίο θα μας ενημερώνει φυσικά για την εξέλιξή του ο Νίκος Μοσχοβίτης, που είναι στην αίθουσα σύνταξης του Λίμπερο 107,4 και παρακολουθεί δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το παιχνίδι και θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για το τι έχουμε μέχρι στιγμής. Time out βλέπω τώρα, λοιπόν, στην Ιταλία, όπου οι οπαδοί, κάτι κουρασμένα παλικάρια, κάτι 40-50, κάτι παλαμάκια βαρά, να λύσουν το πηγούνι του, μάλιστα. Πολύ, πολύ soft πράγματα. Δεν έχουν, αν και είμαστε ίδιος λαός, δεν έχουν την ίδια έκρηξη, το ίδιο πάθος στην Κερκίδα. Ένα παπά βλέπω, όχι μουσια έχει απλά. Λοιπόν, θα δείξει και το σκορ κάποια στιγμή. Μαργαρίτη βλέπω για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Βενέτσια ΠΑΟΚ 43-35. 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η Βενέτσια είναι στην επίθεση, ένα τρίποντο, αστοχό, το rebound πάλι για τους Ιταλούς, οι οποίοι θα έχουν ακόμα μια επίθεση και θα εξαντλήσουν και τα 10 δευτερόλεπτα που απομένουν για το ημίχρονο. Λοιπόν, διείσδυση προς τα μέσα, το lay-up, η μπάλα στο καλάθι, όχι εκτός, γίνει τελικά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Ιταλία, Βενέτσια ΠΑΟΚ 43-35, στο μείον 8 η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγα λεπτά και ο Νίκος Μοσχοβίτης στο στούντιο για να μας δώσει μια εικόνα και να μας πει 2-3 πραγματάκια για το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Ήρθε ο επαγγελματίας για να τα πει όλα, μιας και έχουμε τη λήξη του πρώτου μέρους. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα μας τα πεις. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ 7-15 δίποντα, 6-11 τρίποντα, καλά πας. Λοιπόν, βολές δεν πρόλαβα να δω. 9 assist, ένα κλέψιμο. Μάλιστα. Ωραία. 5 αμυντικά. Ελά, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Νίκο, μου σκοπεί την καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, μπήκαμε στο χειμώνα αφού ξεκίνησε και τον μπάσκετ Champions League. Φίλε, πάμε για χειμώνα, να ξέρεις. Έχουμε μπει πολύ ιδιογραφικά, πολύ σοβαρά. Μ' αρέσει. Πολύ ωραία η κερκίδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον πρώτο ημίχρονο. Κακό ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, μπιλί. Με θέματα αμυντικά, παρότι βρήκε μια τριάδα που άρχισε να τσουλάει το παιχνίδι στην επίθεση καλύτερα. Ναι. Με Αθηναίου κυρίως, λιγότερο με Χάτσερ και με Ζάρα. Αλλά με αυτή την τριάδα στην άμυνα έχει θέμα και άφησε τους Ιταλούς να βρουν ρυθμό για να στείλει το παιχνίδι εκεί στους 8, στους 9, στους 10 πόντους. 43-35 το σκορ. Οι Ιταλοί έχουν και πολύ καλά προς τα 6, στα 6 και 75. Και εσύ έχεις. 7 στα 11 έχουν μέχρι τώρα. Πάω πώς έχει. 5 στα. Ναι, σε κάποια φάση είχαν 7 στα 9. Και μάλιστα αρκετά από αυτά τα τρίποντα ήταν σε. Όπως δεν θα ήθελα να τα φάει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με γρήγορες επιθέσεις, με το παιχνίδι που αρέσει στη Βενέτσια. Εντάξει. Αν βελτιώσει το κομμάτι της άμυνας του, αυτό που έχει να κάνει με διάθεση και συγκέντρωση δηλαδή στο κομμάτι της άμυνας, το παιχνίδι μπορεί να το διεκδικήσει. Ναι. Γιατί επιθετικά δεν είναι κακός. Ναι. Δεν είναι κακός. Το 35 που έχει είναι γιατί έχει χάσει και 2-3 lay-up εύκολα. Ναι. Και έχει και 5-6 χαμένες βολές. Δεν είναι ότι δεν δημιουργεί καλά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. 43-35 είναι. 10 έχει ο ψηλός της Βενέτσια Ουάτ που μπήκε από τον πάγκο και έδωσε γρήγορα 10 πόντους, αλλά έκανε 3 φάουλ. 9 έχει ο Χέινς. Για τον Μάκο έχει 6 ο Κόνιαρης. 8 έχει ο Μωρέιρα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι καλύτερος από όταν περίμενε ο Πάγκο. Είναι το κομμάτι της άμυνας το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσει τέτοια παιχνίδια. Αν σε αυτό το κομμάτι δεν βελτιωθεί, δέχτηκε στη δεύτερη περίοδο 26 πόντους. Ναι. Αν δεν βελτιώσει αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα. Ναι. Μέσα στην έδρα της Βενέτσια. Η Βενέτσια είναι καλή ομάδα, είναι ποιοτική. Παίζει και ένα μπάσκετ έτσι αρκετά δύσκολο για να το αντιμετωπίσει τη μέρα που είναι καλά. Δηλαδή, αν βάζει, αν είναι σε καλή μέρα, ξέρει και 75 πώ είναι καλή ώρα σήμερα, είναι λίγο δύσκολο να την αντιμετωπίσει, αλλά. Okay, εντάξει. Μάλιστα. Είναι και αρχή ακόμα έτσι. Είναι λίγο ερωτηματικό το πώς
Μπορεί μια, τώρα η Βενέτσια βρήκε ένα αριθμό στη δεύτερη περίοδο, από το μέσα δεύτερη περίοδο και μετά. Μπορεί αυτό το ρυθμό να το χάσει, αν θα είσαι έτοιμο να τον πάρει εσύ. Είναι λίγο η αρχή τη σεζόν. Φαίνεται σε πολλές ομάδες το ξεκίνημά της στα ναι, παιχνίδια. Ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα. Κατά. 11 έχει ο Χέινς που είναι πρώτο σκόρ για την Βενέτσια. 9 έχει ο Ντέι από την πρώτη περίοδο, νομίζω όλοι. 10 ο Ουάτ και 8 έβαλε ο Ντενικολάου που όντως άλλαξε το ρυθμό για τους Ιταλούς. Ο Ντενικολάου ήταν που τους άλλαξε τον ρυθμό και άρχισαν να ξεφεύγουν. Μάλιστα. Αυτά είναι κομμάτια το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και έχουμε ημιχρόνιο. Μάλιστα. Τι ωραία, γίνεται άλλο. Κατά τα άλλα, μια ησυχία, μια ποδοσφαιρική ξηρασία. Τι ποδοσφαιρική ξηρασία, ρε φίλε. Από χθες τρελής γίνεται με το Ξάνθη Λάρισα, πλάκα μας κάνεις. Το μυαλό σου είναι τώρα στον Άρη. Εγώ μιλάω για το αγωνιστικό. Ποιο αγωνιστικό, ρε φίλε. Γενικά. Εδώ έχει γίνει τρελής στο πανηγύρι. Με, με το ΑΕΚ Λάρισα. Με τη διαιτησία έχει πολύ ψωμί. Εντάξει, με το Ξάνθη Λάρισα, μάλλον συγγνώμη. Και εσύ μου λες ξηρασία. Με τη διαιτησία. Άλλο η διαιτησία, άλλο το ποδόσφαιρο, Νίκο μου. Το ποδόσφαιρο σαν ποδόσφαιρο. Τι λέρε, φίλε. Αυτό που βλέπουμε μέσα στο κορτάρι. Τι λέρε. Κατάσταση κορτάρι. Κατάλαβε. Άρα βρέσει κοντά στο κορτάρι. Εδώ είναι άλλο Ελλάδα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλε. Ένα πρώτα είναι η διαιτησία και μετά το ποδόσφαιρο. Ένα τριήμερο ποδοσφαιρικό. Το οποίο δηλαδή η διαιτησία ήταν. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Δηλαδή ξεκίνησε από αυτό που έγινε στο Πανιούνιο Άρης με τον Κομίνη. Δύσκολη φάση για τον Κομίνη. Ναι, πολύ δύσκολη. Πραγματικά δύσκολη πολύ δύσκολη. Φάση, φίλε. Πολύ δύσκολη, φίλε. Δύσκολη. Που είναι στη δικιά του πόδια. Για τον Ματέου Γκαρσία ναι, με τον. Ναι, ναι, που βάζει ο Καμαρά το πόδι έτσι. Ο Μπανανά ο Καμαρά, λέω έτσι. Τα μπερδεύει ο Ισπανό. Ναι, ναι, τα μπερδεύει ο Ισπανό. Τρελό δεν πήγε να με βγάλει πέρσι. Σε βγάλω εγώ τρελό φέτο. Σε βγάλω εγώ τρελό. Ναι, ρε φίλε. Πού το πήγα σε βγάλω εγώ τρελό. Το Μαωρίσιο για να κάνει τα κουνάκι. Πού το πήγα σε βγάλω εγώ τρελό. Πέρσι στο Πάο Κάεκ, φίλε. Στο Πάο Κάεκ. Που μπήκε ο Σαββίδη ενό και χάσε το πρωτάθλημα. Ναι, με τον κόλπο ακυρώθηκε, αν θυμάσαι καλά. Το οποίο ήταν κανονικό. Το οποίο αν έβγαινε πάλι θα το έδινε κανονικά και θα κέρδισε και τελείωσε. Αλλά δικό σου είχε τη φαϊνή ιδέα να μπει με το όπλο. Με τον κόλπο ακυρώθηκε το κανονικό. Εντάξει, στην κορτάρι. Από αυτό το διαιτητή. Στην κορτάρι. Τώρα δεν είδε το πέναλτι, φίλε. Στην ευθεία του ήταν και στην ευθεία και του πρώτου βοηθού ήταν. Ο το ίδιο ακριβώς έγινε σχεδόν τον γκολ που έκρινε πρωτάθλημα. Και όχι πέμπτη. Εσείς χθες τι είχαμε, ένα πλάγιο, ένα offside γιατί. Δύο offside, ένα πέναλτι που δεν δόθηκε. Ναι. Αυτά. Σωστά. Σωστά, Νίκο. Μάλιστα. Δύο offside ωραία, που το ένα ωραία, καλύπτεται δύο μέτρα. Ένα πέναλτι που ο Χουάντερσον πρέπει να βγει σαν πολιορκητικός κρυός πάνω στον Καρέλα, αλλά ήταν δύσκολη φάση γιατί δηλαδή, δεν μπορούσε να τη δει. Ναι. Ούτε αυτό το υπόπτης γιατί. Ναι, ναι. Δεν τον γκρέμισε ναι, τον Καρέλη. Αλλά οκ, okay, όλα καλά. Τότε θα μάθω πώς ποτέ στα θόρυβα. Όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Όλα καλά, φίλε μου. Φέρετε το VAR. Να συνεχίσουν οι Έλληνες διαιτητές. Φέρετε το VAR. Να συνεχίσουν έτσι να, με πολύ καλή απόδοση, χωρίς να προκαλούν. Είπε κάποια πράγματα ο Κούγιας. Ξέρω κατά πόσο έχω ενδιαφέρον. Είπε το Κούγια. Ας κατάμε λίγο μια πισινή, την μπορεί να γίνει σε μια δύο μέρες. Ο Κούγιας έχει πάρει σβάρνα. Όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και, και της Αθήνας έχει μιλήσει δηλαδή σε 4-5 ραδιόφωνα σήμερα νομίζω μέσα στο νερό ναι, ο Αλέξης Κούγιας. Ναι, ναι, ναι. Καλά εξηγείται. Γιατί καλά εξηγείται λες. Άδικο δεν έχει ρε φίλε. Για ποιο πράγμα. Για αυτά που λέει. Τι είπε δηλαδή και δεν έχει άδικο. Τι είπε. Πάμε άλλη μία. Τι είπε και δεν έχει άδικο. Πάμε πάλι. Ξανά. Για αυτόν για τον οποίο κατήγγειλε κάποια πράγματα ρε παιδί μου. Είπε κάποια πράγματα ο άνθρωπος. Ναι. Δεν ξέρω τι θα πει σε μια-δυο μέρες, τρεις, ναι, σε κανένα μήνα. Οκ, okay, τι θα λέει, αλλά. Όταν έλεγε. Φαίνει. Όταν ετοιμαζόταν να εκφραστεί έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάμαι αν είχε εκφραστεί κιόλας. Για τον Ιβάν Σαββίδη. Φράστηκε, είχε χτίσει τον Αλεκαντουρίο Κούγιας. Πάλι καλά τα έλεγε, ή δίκιο είχε ή όχι. Μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση, φίλε. Α, την προκειμένη περίπτωση είναι κομμοσκοπήτη. Ναι, μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση. Εγώ θα πάρω θέση μετά. Ναι. Ποια θα είναι η θέση σου, φίλε. Πες τώρα, ρε φίλε, είμαστε εδώ. Α, ωραία, τίποτα τώρα. Μετά θα έχουμε δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε και ρεπορτάζ. Πάω κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, εγώ τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Και τι μου επιτρέπετε να πω στον αέρα, φίλε, εντάξει, γιατί υπάρχουν ναι, πράγματα που δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να πούμε στον αέρα, παιδί μου. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μια μάχη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το ποιος θα πάρει τα ημεία αυτή τη στιγμή. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο ποιος θα έχει πάρει ταινία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ΑΕΚ λέγεται. Μάλιστα. Είναι ολοφάνερο. Ούτε μάχη υπάρχει ούτε τίποτα. Από τι βγαίνει αυτό συμπέρασμα δηλαδή. Από αυτά που γίνονται κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο. Όπου έχει έλεγε διαιτητή. Τι γίνεται δηλαδή. Λοιπόν. Ρωτάω, δεν ξέρω. Νέα μήνυ Πανιόνιος ΠΑΟΚ. 5 μέτρα καλυπτόμενο ο άλλο. Το σφυρίζει ο παλίκορο από την Εύβοια. Ο επόπτη ναι, από την Εύβοια. Ναι. Από την Εύβοια. Όπως ήταν και αυτός χθες. Στο ναι, διαιτητής από την. Ναι. Στο Ξάνθη Λάρισα. Ναι. Ωραία.
Με τον Απόλλωνα μπαίνει σε ένα αστείο παιχνίδι. Υπάρχουν φάσεις. Υπάρχει το μάτς με τον Όφη, αν θυμάσαι, Νίκο Παπαδόπουλο, γιατί το θυμάσαι πολύ καλά, μου φαίνεται. Τι έγινε. Μπορεί να γίνω πολύ καλό χρήστη, να σου έχω να ξέρει. Τι έγινε στο μάτς με τον Όφη. Στο πρώτο λεπτό, Φίλιππ, είχε ένα πέναλτι. Αν θυμάσαι, το ξέχασε. Ναι. Δεν δόθηκε. Mm-hmm. Δεν δόθηκε. Το γεγονό ότι ο Πάουκ το γύρισε από 1-0-1-3 μέσα στο γεντί κουλέ. Ωραία. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τύχη, με συγκυρία. Ναι. Θα μπορούσε να έχει χάσει εκείνο το παιχνίδι. Δεν ήταν καλό από το ημίχρονο. Ναι. Το γύρισε όμω. Υπάρχει ένα μήνυμα με τον γκολ του Ακπόμ που ήταν δύσκολη φάση για τον επόμενο, γιατί καλυπτόταν μόνο 5 μέτρα. Ναι, ναι. Ωραία. Να θυμηθώ άλλα. 5 παιχνίδια έχουν παιχτεί. Τι έλεγε ο Χρήστα. 5 παιχνίδια έχουν παιχτεί. 6, συγγνώμη. Το χθεσινό με τον Απόλλωνα ότι κάτι δεν έδωσε τον Απόλλωνα. Τι δεν έδωσε τον Απόλλωνα, φίλε. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Βέβαια. Κάτι έλεγε ο Χρήστα. Προφανώς ο Χρήστα δεν είδε τη φάση του πέναλτι με το 1-0 με τον Καρέλη και τον Χουάντερσον. Δεν είδε τα offside στο δεύτερο ημίχρονο με το 1-0 το παιχνίδι. Εντάξει. Ο Πάοκ είναι η ομάδα, φίλε, τέτοιο. Είναι η ομάδα. Πώς το λένε. Δεν μου έχει τη λέξη. Θα γυρίσει όμως και θα πει κάποιος ρε φίλε, κάτσε όμως, έχεις και το πέναλτι με τον Πρίγκιπης με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι, έχω το πέναλτι με τον Αστέρα Τρίπολης. Το οποίο δεν ήταν φυσικά. Το οποίο δεν ήταν και θα έπρεπε ο Αστέρα Τρίπολης να παίζει με 10 παίξεις από το ημίχρονο. Ορίστε. Δεν την έχω δει τη φάση. Α, δεν την έχω δει τη φάση. Εγώ λοιπόν την έχω δει και επειδή ο διαιτής παραπέμφθηκε για τη φάση της κόκκινης κάρτας. Ωραία, γιατί τα ξεχνάτε. Ωραία. Α έπαιζε με 10 παίξεις ο Αστέρας από το 45 στην Τούμπα. Ωραία. Και θα σου έλεγα αν το πέναλτι ήταν ή δεν ήταν. Μάλιστα. Άρα θες να πεις δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει πάρει την ΑΕΚ το λίγο ποδοσφαίρο. 100%. Ενώ δεν μπόρεσε να τα πάρεις εσύ. Τι εννοώ δεν μπόρεσε να τα πάρεις εσύ. Δεν τα ήθελες. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ με -2 είναι 3 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ. Και την έχει κερδίσει. Αλήθεια. Μέσα στο γήπεδο. 2-0. Σε να μας πούνε καλύτερη η ΑΕΚ. Αλλά ουσιαστικό ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό. Με -2 είναι στο συν 3 από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Από πέρσι. Και τον Ολυμπιακό. Είστε δικημένοι δηλαδή. Ποτέ. Α. Ποτέ. Ο Άρης ζητάει ξένο διαιτητή. Μόνο για το Άρης ΠΑΟΚ ή για όλα τα παιχνίδια. Για το Άρης Ολυμπιακός, για το ΑΕΚ Άρης, για το Ολυμπιακός Άρης, για το Άρης Παναθηναϊκός, για όλα τα μάτς ζητάει. Ναι. Γιατί είναι, το ήξερα. Είναι ντέρμπι φίλε και θέλει ξένο διαιτητή. Φυσικά και πολύ καλά κάνει. Εννοεί. Και μακάρι να παίζουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Όχι, εγώ δεν είμαι απαραίτητα υπέρ του ξένου διαιτητή. Εγώ θέλω. Θεωρείς ότι ο Έλληνας διαιτητής δηλαδή είναι καλός. Όχι, εγώ θέλω τον Έλληνα με το ΒΑΡ. Α, okay. Γιατί με το ΒΑΡ νομίζω ΒΑΡ, ότι. Όπως είπε ο υφυπουργός σήμερα, από φίλε. Του χρόνου, ναι. Από του χρόνου πλήρες και σε κάποια φάση εκτεταμένα μέσα σε σεζόν. Ωραία. Μέση φετινή σεζόν. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Μέχρι, λοιπόν, μέχρι λοιπόν να έρθει το ΒΑΡ. Σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, ναι. Μέχρι λοιπόν να έρθει το ΒΑΡ να φέρει ξένους διαιτητές. Γιατί οι Έλληνες είναι ανεπάρκεις. Και οι Έλληνες, για να πω και το άλλο, επηρεάζονται. Ναι. Από διάφορους παράγοντες. Εντάξει, εκεί έχεις λιγότερες πιθανότητες. Εντάξει, αλλά οι ξένοι επηρεάζονται γιατί στο μάτς με του Άρη με τον Πανιόνιο, το περασμένο από τη Νέα Σμύρνη, ας πούμε, δεν μπορώ εγώ να πω ότι ο Κομίνης δεν το είδε. Πιάνομαι από αυτή τη φάση. Δεν γίνεται να μην το είδε. Γιατί έχω κάτσει και έχω δει το replay 16 φορές και είναι στην ευθεία του η φάση με τον Ματέο, όπως είναι και στην ευθεία του Μπαλτά. Αλλά δεν το δίνει κανένας από τους δύο, ενώ το έχουν δει. Άρα, δεν θα πω ότι υπάρχει δόλος. Εντάξει, προς Θεού δεν υπάρχει δόλος στο θέμα της διαιτησίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα είναι ανεπάρκης. Ξεκάθαρα. Οι Έλληνες διαιτητές, στην πλειοψηφία τους, για να μην τους βαλιάζω όλους, είναι ανεπάρκης. Εντάξει. Και επηρεάζονται. Προς Θεού, μην πάει τώρα το μυαλό σου κάπου ότι επηρεάζονται τέτοιο. Επηρεάζονται από την γενικότερη. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα πολλές φορές. Και μπορεί να κάνουν λάθη. Βλέπουν τι γίνεται με το Κομίνη που όρισε ένα πρωτάθλημα φέτος, ο οποίος έχει πάρει 4 μεροκάματα. Πέρσι όρισε το πρωτάθλημα και φέτος έχει πάρει 4 μεροκάματα. 4 σε 6 παιχνίδια. Ωραία. Βλέπουν ποιοι ανεβαίνουν, πώς ανεβαίνουν, πώς έχουν σφυρίσει Super League, πώς προσπαθούν να τους κάνουν διεθνείς. Είναι πράγματα που έχουν ξαναγίνει, Νίκο Παπαδόπουλε. Γίνονται από μια. Άλλη κατάσταση πριν λίγα χρόνια. Ναι. Τώρα γίνονται από αυτή την κατάσταση. Ναι. Έτσι είναι, φίλε. Κάποτε ήταν αυτοί οι διαιτητές, κάποτε ήταν άλλοι διαιτητές. Ναι. Η κατάσταση έχει αλλάξει χρώμα. Με κάνεις να χρυσανθήσω, δεν μπορώ. Όχι, η κατάσταση έχει αλλάξει χρώμα, φίλε. Δεν θέλω. Η κατάσταση έχει αλλάξει χρώμα. Άλλος κάνει το κουμάντο πλέον. Ναι. Ωραία. Και να δούμε πώς εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια μάχη. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μπορεί μια ομάδα να κατακτήσει ένα ποτάθλημα και κερδίζουν 30 παιχνίδια. Δεν γίνεται. Καλά, να κερδίσει 30 παιχνίδια. Φυσικά αδύνατο. Ναι. Ούτε η Μπαρτσελόνα το έχει κάνει αυτό σε πολύ καλές χρονιές. Ακριβώς. Εντάξει. Με την κατάσταση που επικρατεί τώρα, 9 Οκτωβρίου. Ναι. 9 δεν έχουμε σήμερα. 9 έχουμε, φίλε, δόξα τω Θεώ. Στο δικό μου μυαλό πρέπει να κερδίσει 30 παιχνίδια για να πάρει το ποτάθλημα στο τέλος. Γιατί. Έχουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
Άρα αυτό ισχύει για όλους. Τώρα. Δεν ξέρω. Ισχύει για όλους. Δεν ξέρω αν θα είναι άλλος που θα διεκδικεί τον τίτλο μέχρι το τέλος. Ναι. Μπορεί και πάω να το διεκδικεί μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να το διεκδικεί. Δεν ξέρω. Έξι αγωνιστικές έχουμε δει μέχρι τώρα. Έξι. Για και έχει ευνοηθεί μέχρι στιγμής, πιστεύεις. Δεν έχω παρακολουθήσει τα παιχνίδια για να είμαι ειλικρινής. Έχω δει λίγο το μάτς με τον Όφη. Ναι. Βέβαια θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ένα καθαρό πέναλτι. Ο φίλος της εκπομπής, ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Αυτός ο Μιχάλης. Ναι. Κοίτα εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αγαπημένος Μιχάλης, στην Ηλιούπολη λέει νομίζουν ότι τους βρίζεις με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Συγγνώμη, Μιχάλη. Έχουν Ηλιούπολη έξω, μπορεί να έρθει να σου εξηγήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάνω στο διάλειμμα ξεκινάει δεύτερο επίπεδο, να τα πούμε μετά. Στοίχημα.gr μαζί μας πρώτη ώρα, μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Έτσι. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στοιχηματικές επιλογές είναι μέσα σε στοίχημα, η οποία είναι μαζί μας σε αυτό το δύο ώρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο. 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Με Μάικλ Νάιτ να παίζει από κάτω. Της εποχής ήταν, φίλε, ο Κίδε. Των παιδικών ή εφηβικών σου χρόνων. Παιδικών. Εντάξει, ήταν. Και ο αδελφός μου είχε πολύ μεγαλύτερη αλλά και μου. Ναι. Ήσουνα εσύ, είχε πάει, όταν είχε φέρει η Express Service τότε τον kit. Είχε πάει αδελφός μου, ρε φίλε, και ακόμα μου το λέει, μου το εξιστορεί. Ήταν η συγκλονιστική στιγμή για αυτόν. Εντάξει, αυτός είναι και 39 χρόνων. Πόσο είσαι, 39. Α, σειρά σου είναι. Αλλά δεν πήγες εσύ. Εντάξει. Και φυσικά η αλίστου μνήμης τηλεοπτική διαφήμιση που έχει έρθει ο Hasselhoff με τον kit στην Ελλάδα και μένουνε, ρε παιδί μου. Ναι, ευχαριστώ Express Service. Ευχαριστώ Express Service. Παλιά καλή ελληνική τηλεόραση, Βασίλη Καβαδία. Έτσι είναι, την έχουμε. Τι. Ευχαριστώ Express Service. Μάλιστα. Ελένη Μπούντου, is ready? Ωραία. Hello, Ελένη Μπούντου. Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα κιόλας, δεν τα είπαμε. Έχουμε χαθεί, Ελένη μου, τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν με τιμάς, Νίκο, στην εκπομπή σου. Όπα. Εγώ είμαι εδώ. Κάτσε, ρε, Ελένη. Γιατί προλαβαίνουμε να κάνουμε και καμιά εκπομπή. Γιατί, κανονικά τώρα πρέπει να υπάρχει έτσι η περιγραφή του μπασκετικού ΠΑΟΚ, έτσι, 47-43. Ο συνάδελφος, ναι, ο συνάδελφος είναι συνέτως ασύνταξης, εργάζεται σκληρά και θα μας ενημερώνει, εννοείται, συνεχώς για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ωραία, ωραία. Και εμείς αυτό παρακολουθούμε πάντως. Ωραία, το παρεάκι. Αν σας ενδιαφέρει, μάλιστα, έτσι ακριβώς. Το ασπρόμαυρο παρεάκι αυτό παρακολουθεί. Μάλιστα. Δύσκολη αντίπαλος η Ιταλία, έτσι. Είναι, αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ. Σκληρή ομάδα, σκληρή ομάδα. Κρατάει το παιχνίδι στα μέτρα του, εντάξει, μπορεί δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Να το. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Να κάνουμε μια ποδοσφαιρική παρένθεση. Ωραία. Έτσι, μέσα σε αυτό το μπασκετικό βράδυ το οποίο έχει εκπομπή σας. Γιατί, Νίκο, όπως έχεις και εσύ καταλάβει, έχει γίνει μεγάλος δώρος αναφορικά με τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, έτσι. Ναι. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, το Ξάνθη Λάρισα, το οποίο έχει περάσει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κυρίως για τη διαιτησία την οποία είδαμε και κυρίως για τη διαιτησία που ένιωσε πολύ καλά στο πετσί της η Λάρισα και έφερε βεβαίως την έκρηξη του Αλέξη Κούγια, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση και έχει κάνει μια σειρά τοποθετήσεων και ούτε λίγο ούτε πολύ κάνει δρυμία επίθεση στην ΑΕΚ και στον Παπαδόπουλο, δεξί χέρι όπως τον αποκαλεί του Μελισανίδη, και μάλιστα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΛ ανέφερε ότι του τηλεφώνησε ένας στενός συνεργάτης του Δημήτρη Μελισανίδη και προσπάθησε ούτε λίγο ούτε πολύ να τον πείσει ότι η Ξάνθη ανήκει εντός εισαγωγικών τώρα στον ΠΑΟΚ. Γενικώς προσπάθησε να εμπλέξει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την διαιτητική αντιμετώπιση. Προσπαθώ να προσέχω όλες μου τις λέξεις, όπως αντιλαμβάνεσαι, ναι, ναι, ναι. Νίκο μου, γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα, σε αυτή τη διαιτητική αντιμετώπιση που είχε η Λάρισα, και ο ίδιος βγήκε να το καταγγείλει και να το δημοσιοποιήσει σαν θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι γνωρίζει και από πού κρατάει και ο διαιτητής αλλά και η βοηθή του, και ότι όλα τουλάχιστον κατά τον Αλέξη Κούγια οδηγούν στην ΑΕΚ και στον στενό συνεργάτη του, για τον οποίο βεβαίως
Υπήρξε και αργότερα ανακοίνωση μέσα στην ημέρα, νομίζω νωρίς το μεσημέρι, για το ποιος είναι, πού συχνάζει, πού φιλοξενείται, σε ποιο ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκεται και η ΑΕΚ γυροφέρνει, σουλατσάρι να το θέσουμε έτσι λαϊκά. Και βεβαίως όλη αυτή η πρεμούρα, όλος αυτός ο δώρος έφερε και την αντίδραση του ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα σε πρώτη φάση ξεκαθαρίζει ότι βλέπουμε και παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται με έκπληξη και εκνευρισμό, γιατί υπάρχουν κάποιοι, και βέβαια αυτό δεν αναφέρεται στον Αλέξη Κούγια, αλλά στα όσα ο ίδιος τουλάχιστον καταγγέλει, ότι γίνεται μια προσπάθεια να εμπλακεί το όνομα του ΠΑΟΚ και το όνομα του Ιβάν Σαββίδη σε τακτικές, σε πρακτικές παρασκηνίου. Ο ΠΑΟΚ ζητάει αυτά τα οποία καταγγέλει δημοσίως ο Αλέξης Κούγιας να απαντηθούν, να διερευνηθούν. Κάνει λόγο για πολύ σοβαρές καταγγελίες και βεβαίως απευθύνει και ρίχνει τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, στα πειθαρχικά όργανα, στους αρμόδιους εισαγγελείς, ζητώντας τους να εξετάσουν την πολύ σοβαρή, τις πολύ σοβαρές καταγγελίες, την πολύ σοβαρή υπόθεση που φέρνει, που ρίχνει στο τραπέζι ο Αλέξης Κούγιας. Και όπως επισημαίνει ο ΠΑΟΚ, εμείς είμαστε σταθερά η μοναδική ελληνική ομάδα που είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Έτσι δεν έχουμε παρεκκλίνει από την αρχή της χρονιάς ούτε μισή λέξη από αυτά τα οποία ζητάμε. Και αυτά τα οποία ζητάμε βεβαίως έχουν να κάνουν με το ΒΑΡ και με την, έλευση ξένων διαιτητών. Ναι. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι η μόνη πίεση που ασκούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλευρό μας είναι όλοι οι φίλαθλοι και οι παράγοντες που δεσμεύονται από το ίδιο όραμα. Οι υπόλοιποι θα μας βρουν απέναντί τους. Έτσι είναι ένα στίγμα των σκέψεων του δικεφάλου, των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για τα όσα γίνονται τις τελευταίες ώρες. Έτσι μετά το τέλος του παιχνιδιού, στα πηγάδια της Ξάνθης. Τώρα που μιλήσαμε για ΒΑΡ και αναφερθήκαμε στο ΒΑΡ, υπάρχει και μια τοποθέτηση από τον Γιώργο Σαββίδη, γιατί μέσα στην ημέρα υπήρχαν δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού του κ. Βασιλιάδη, λέγοντας ότι εφαρμογή του ΒΑΡ θα έχουμε ολοκληρωτικά από του χρόνου. Δηλαδή φέτος το πολύ πολύ να το δούμε πιλωτικά προς τις τελευταίες αγωνιστικές, με τον Γιώργο Σαββίδη βεβαίως να φύγει έτσι και να σχολιάζει με δεικτικό τρόπο αυτή την κολυσιεργία που παρατηρείται στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί όπως ανέφερα και προηγουμένως, η πάγια θέση και η πάγια τακτική του ΠΑΟΚ είναι και αφορά το ΒΑΡ εδώ και τώρα. Έτσι έχουν γίνει πολλά διαιτητικά λάθη από την αρχή της σεζόν, δεν χωρούν κι άλλα σε κάθε αγωνιστική. Μιλάμε για τα διαιτητικά λάθη, λάθη που έχουν αλλοιώσει αποτελέσματα, οπότε μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ είναι το ΒΑΡ. Και ακούμε ξαφνικά τον Υφυπουργό Αθλητισμού να λέει ότι αν το δούμε προς το τέλος, αλλά σίγουρα του χρόνου, με τον Γιώργο Σαββίδη να αποστάρει χαρακτηριστικά το τραγούδι του Πάζη, αν το έχετε και εσείς έτοιμο, «Χαλαρά η ζωή είναι ωραία», έτσι. Παλιό αλλά τίμιο, ναι. Παλιό αλλά τίμιο, κλασικό και ωραίο. Και μου έκανε εντύπωση που το ήξερε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία ακούει πάρα πολύ Νίκο Βέρτη, έτσι, γιατί σε ενδιαφέρουν εσένα αυτά. Ναι, ναι. Γιατί ο Νίκος Βέρτης συνδύασε τις εμφανίσεις του στην Θεσσαλονίκη με την παρουσία του στο γήπεδο της Τούμπας. Έδωσε το παρόν σε αρκετά παιχνίδια, ειδικά ευρωπαϊκά. Είχε πάρει τη θέση του στα επίσημα του γηπέδου. Είναι και νομίζω και φίλος του ΠΑΟΚ, ο παδός του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο συγκεκριμένος. Δεν το γνωρίζω. Μιας και αναφερθήκαμε στον Γιώργο Σαββίδη, να πούμε ότι τα είπε διαδικτυακώς και με τον Βράνιες. Η αρχή έγινε όταν είδε ένα σχόλιο του Βράνιες σε ποστάρισμα του Πρίγιοβιτς. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βράνιες πηγαίνει και σχολιάζει κάτω από τον Πρίγιοβιτς, με τον οποίο βεβαίως έχουν αρκετά καλές σχέσεις, ο Γιώργος Σαββίδης κατευθείαν του σχολίασε ότι σε βρίσκω περισσότερες φορές και από μένα στην σελίδα του Πρίγιοβιτς. Βλέπω ότι αρχίζεις και μας συμπαθείς. Τα τατουά σου δεν θα είναι πρόβλημα για εμάς. Έχουμε τον μαέστρο Γιώργο Μαυρίδη. Έλα στον ΠΑΟΚ. Έτσι ένα κάλεσμα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και μια κουβέντα στην οποία εμπλέκει και τον Γιώργο Μαυρίδη. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο Βράνιες πρέπει να έχει τατουάζ με τον δικέφαλο αετό, έτσι. Οπότε ο Γιώργος Μεγαλομετόχος τον έφερε ότι αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Έχουμε μαέστρο και οπαδό του ΠΑΟΚ που είναι ο Γιώργος Μαυρίδης. Φυσικά ο Βράνιες απάντησε λέγοντας ότι δεν με χρειάζεται. Έχει και εκεί πέρα τον Χατσερίδη που είναι 10 φορές καλύτερος από μένα. Οπα. Με τον Σαββίδη να σηκώνει το γάντι και να λέει είναι άλλος παίκτης ο Χατσερίδης. Είναι τάγκ και εσύ είσαι ένας άλλος παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και σίγουρα το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πιο βαρετό χωρίς εσένα. Πώς θα πας εκεί τον ρώτησε, γιατί αγωνίζεται στην Άντερλεκτ.
του είπε ότι παίζω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, πήρα και μια κόκκινη. Έτσι για να μην ξεχνάμε και τις συνήθειες του Βράνιες. Ξέρω πως χωρίς εμένα το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι βαρετό. Και του λέει ο Γιώργος Αδρίς, δεν είναι Ελλάδα εκεί. Εννοώντας ότι προφανώς βγαίνουν κόκκινες κάρτες. Καλή τύχη και ανανέωσε βεβαίως το ραντεβού του, το διαδικτυακό του ραντεβού και στο μέλλον. Υπάρχει βέβαια και ένα like του Βράνιες στη σημαία, στην αστρόμαυρη σημαία που ανέβασε ο Γιώργος Αδρίς από το γήπεδο της Τούμπας. Είναι έτσι μια διαδικτυακή φωτιά, θα πω εγώ έτσι, σε μια πρώτη ανάγνωση του θέματος, με τους δυο τους να έχουν έτσι ένα πολύ ωραίο διάλογο. Από εκεί και πέρα στα αγωνιστικά, Νίκο, δεν έχουμε πάρα πολλά να προσθέσουμε και να πούμε. Οι παίκτες, όσοι τουλάχιστον δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως υπάρχει ρεπό μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, όταν και είναι προγραμματισμένη η επιστροφή τους στην Μεσύμβρια. Άρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυτές οι τρεις μέρες είναι και για εκείνους μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να πάρουν ανάσες, να ξεκουραστούν, να κάνουν τις μικρές αποδράσεις μαζί με τις οικογένειές τους. Σήμερα γενέθλια βεβαίως έχει και ο Τσούπα Ακπόμ, κλείνει τα 23 του χρόνια και βεβαίως το γιόρτασε και έζησε κεράκι σε μια τούρτα πάω και αυτός έτσι μακριά από την Θεσσαλονίκη, σε μια παραλία αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι περισσότερο να προσθέσουμε. Να πούμε μόνο ότι το θέμα το οποίο το παδικό και αφορά τον Νάσο, τον αδικοχαμένο παδό του ΠΑΟΚ, υπάρχει εξέλιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, μετά από έρευνα που έκαναν οι επιτελείς της αστυνομίας, στράφηκαν σε 4 ανθρώπους, τους οποίους θεωρούν ύποπτους και στους οποίους απαγγέλθηκαν πολύ σοβαρές κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία από πρόθεση, ως αν θέλεις τους ηθήνοντες πίσω από το τραγικό συμβάν με τον Νάσο που έχασε τη ζωή του μετά από ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο, επιστρέφοντας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, όταν και δέχθηκε, έτσι, κυνηγήθηκε, για να το θέσουμε καλύτερα, από αγνώστους εκεί κοντά στην περιοχή των Πανεπιστημίων και στην προσπάθειά του να διαφύγει, χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, αν και έμεινε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο. Τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αρκετό καιρό μετά, αρκετούς μήνες μετά, φαίνεται ότι υπάρχει φως στην συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί η υποδιεύθυνση αθλητικής βίας και οι αρχές κατέληξαν σε 4 άτομα, όπως αναφέραν προηγουμένως. Έχουν συλληφθεί ήδη οι 3, στους οποίους απαγγέλθηκαν πολύ σοβαρές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ληστεία και έτσι διάφορες άλλες κατηγορίες. Ο ένας αναζητείται ακόμη. Οι 3 πάντως πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Μάλιστα. Ωραία, Ελένη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπούντου. Και το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Λίγα πράγματα. Από τη στιγμή που υπάρχει η διακοπή του πρωταθλήματος, από την ερχόμενη Δευτέρα νομίζω και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα έχουν πολλά περισσότερα εν ώψη του μεταξύ τους ντέρμπι στις 21 Οκτωβρίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν... Για Άρη τώρα πότε να πούμε, ρε Βασίλη Καβαδία. Πούμε τώρα, πούμε μετά τις 11. Πούμε μετά τις 11 μένει. Το κρατήσουμε μετά τις 11. Εντάξει. Κάτσε να κάνω μια κατεβασιά στο στοίχημα. Δεν μπορώ να το κάνω βέβαια με την ίδια επιτυχία που το κάνει ο Μουρελής. Και μου περιέγραφε ο Νίκος Μοσκοβίτης. Είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να πλησιάσω στα υψηλά στάνταρ του σταμάτια. Λοιπόν. Live. Κάτσε. Να δούμε τι έχει. Λοιπόν, αρχικά πάμε και στο μπάσκετ βέβαια. Λοιπόν, όπου έχουμε, από ό,τι βλέπω στο live, για το Champions League. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Βενέτσια ΠΑΟΚ 56-46. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Dijon Nîmes 60-59, 5 λεπτά πριν το τέλος. 5 λεπτά πριν το τέλος είναι και το Tenerife Βόνι 75-55, εδώ έχει κριθεί η νίκη για τους Ισπανούς.
Λοιπόν, τρίποντο για τον ΠΑΟΚ 56-49, μειώνει. Στο EuroCup έχουμε τελικό Παρτιζάν Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης 89-82. Στην τρίτη περίοδο Βιλερμπάν Τρέντο 56-46. Ουνικάχα Φραγκφούρτη 51-40, και αυτό στην τρίτη περίοδο, στο πεντάλεπτο περίπου. Λοιπόν, στην Ισπανία, κάτι μας βήτα εθνικής, δεν ασχολείται άνθρωπος. Λοιπόν, κάτσε πάμε ποδόσφαιρο. Και στα live που δεν είναι και πολλά, λοιπόν, κύπελο Αιγύπτου. Ο Χριστός και η Παναγία. Κάτσε. Κολλάει όμως. Σαν διεθνή φιλικά για τις γυναίκες, Γαλλία Καμερούν 2-0. Στην Βόρεια Ιρλανδία, στο League Cup, Cliftonville Carrick Rangers 2-0, Crusaders Μαγιάρντ 0-0. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, Μπαλιμένα Χάρλαντ και Βόλφ 0-0. Ντερκβιού Άρντς 1-1. Τα παιχνίδια που έχουμε στη Βόρεια Ιρλανδία, μιλάμε δηλαδή για τρομερές καταστάσεις. Αυτά όσον αφορά και το στοίχημα, εντάξει, δεν έχει πολλά, λογικό είναι. Έχει ένα ημίχρονο, βλέπω, στην Αίγυπτο Πύραμιτς Τάντα 1-1. Λοιπόν, 56-49 είπαμε Βενέτσια ΠΑΟΚ, χάνει τώρα, λέει, διπλό, λέει, από πάω καλά, υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου με τον Μορέιρα, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, είναι ο ΠΑΟΚ μέσα στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Ο Ζάρα στην προσπάθεια. Δεν το βάλε ο Μορέιρα. Πήγε και αυτός σε δεύτερο χρόνο να στείλει την μπάλα στο καλάθι από κοντά. Αλλά υπάρχει φάουλ, νομίζω, σωστά, από ό,τι πρόλαβα να δω. Λοιπόν, και πρέπει να είναι δύο βολές. Δύο βολές είναι, ναι, για τον ΠΑΟΚ. 8 λεπτά, 8 και 7 συγκεκριμένα πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Εύστοχο στην πρώτη, 56-50 στο μείον 6 ο ΠΑΟΚ. Και τώρα θα εκτελεστεί και η δεύτερη βολή. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα εμείς, βέβαια, να δούμε και την εκτέλεση δεύτερης βολής. Εύστοχος και στη δεύτερη, ο Μορέιρα, 56-51, ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 5, 8 και 5 πριν το τέλος του παιχνιδιού. Μαζί μας στοίχημαν, στοίχημαν.gr, να μπείτε, να παίξετε, να κερδίσετε. Πολύ απλά, και να βγάλετε τις χειμερινές σας διακοπές. Φίλες μου καλές, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγο με Άρη και μπάσκετ, φυσικά, με το παιχνίδι στην Ιταλία να έχει μπει στην τελική του ευθεία. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα κατά το τέλος στην Ιταλία, Βενέτσια ΠΑΟΚ 61-53. Πάνε να ξεφύγουν πάλι με διψήφιο αριθμό πόντων οι Ιταλοί, δεν τα καταφέρουν σε αυτή τη φάση. Ένα φάουλ από τον Μορέιρα για τον ΠΑΟΚ, που στέλνει στις βολές τους Βενετσιάνους, με τον προπονητή να φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι αυτά τα ειδικά, μάλλον, για αυτούς που τους ενοχλεί πολύ το φως. Αυτό φοράει και ο Μπόνο. Λοιπόν, και τώρα έχει την ευκαιρία η ιταλική ομάδα να στείλει διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Δυσκολεύει το έργο του ΠΑΟΚ για να φύγει με την νίκη από την έδρα της Βενέτσια. Εκτελεί την πρώτη βολή ο παίχτης των Ιταλών. Εύστοχος, 62-53. Λοιπόν, προβληματισμός στον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπουμε. Ηλία Παπαθεοδόρου, Τέλης Ζουρνιαζίδη, Κώστα Χαραλαμπίδη. Λοιπόν, και Γιάννα Αθηναίου βλέπω από πίσω με το νούμερο 7. Προδείξη του Άρη. Έτσι. Τώρα θα εκτελεστεί η δεύτερη βολή. Για να δούμε αν θα πάει στους 10. Και πάει 63-53. 2-2 βολές για τη Βενέτσια. 2-9 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ στην επαναφορά με τον Γιάννη Αθηναίου. Θα έχουμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη σε λίγο. Θα ενημερώνουμε για αυτά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά του παιχνιδιού στην Ιταλία. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να ψάχνει οπωσδήποτε σκορ. Τρίποντο νομίζω θα είναι το ιδανικό. Αθηναίο με την μπάλα, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, βγάζει ο Ζάρα στη γωνία, στοχή στο τρίποντο, επιθετικό rebound και φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και θα το στείλει στις βολές. 1 και 46 πριν το τέλος. Λοιπόν,
Για να πάμε και στα του Άρη και να ευχαριστήσω και τον φίλο τον Παναγιώτη που αποθεώνει για το χαλί της εκπομπής. Και τι λέει. Χαλί κάτσε καλά. Εγώ το διάλεξα. Παναγιώτη μου να ξέρεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το απόγευμα λέει το χαλί που βάζει ο Χρήστανθος είναι για το ανάθεμα. Συμφωνεί ο Βασίλης Καβαδίας. Τον βλέπω. Κούνησε το κεφάλι καταφατικά. Πολύ κόσμο συμφωνεί, Βασίλη μου. Έχεις δίκιο. Είναι λίγο για το ανάθεμα το χαλί το απογευματινό. Αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Είναι ανώτερο. Είναι διευθυντής. Δεν μπορείς να τον πεις κάτι. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Εμείς όταν μια μέρα θα γίνουμε διευθυντές, ποτέ δηλαδή. Εντάξει. Θα είμαστε πιο διαλλακτικοί, Βασίλη μου. Λοιπόν, στα του Άρη. Μιας και μιλήσαμε τον προηγούμενο μεσάριο για τον ΠΑΟΚ, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια και για τους κιτρινόμαυρους. 63-55 μείωσε ξανά στους 8 ο ΠΑΟΚ, με 2 στις 2 βολές. Λοιπόν, ο Άρης με απουσίες σε αυτό το διάστημα, καλάθηκε τη Βενέτσια 65-55, προσπαθεί να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος και αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα, γιατί την επόμενη θα μπει σε ρυθμούς ντέρμπι, μειώνει ξανά ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με τον Μαύρα και τον Μπάσα να απουσιάζουν με την Εθνική Αλβανίας, με τον Βέλεθ να είναι στην Ισπανία για προσωπικούς λόγους και να συνεχίζει εκεί εντατικά τη θεραπεία του για να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Με τον Κουέστα να συνεχίζει πρόγραμμα από θεραπείας για αυτό το κάταγμα στο δάχτυλό του. Εντάξει, νομίζω ότι από εβδομάδα θα μπει στις προπονήσεις και θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι. Στην τελική του βάλεις και έναν άκρακα και είναι μια χαρά. Δεν είναι θέμα. Το Βαλεριάνο να είναι κανονικά στη διάθεση του Ερέρα. Και την ομάδα γενικότερα να ψάχνει λύσεις και απαντήσεις, θα λέγαμε, σε κάποιες από τις ανορθογραφίες που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα η διαιτησία επηρέασε στο μεγαλύτερο βαθμό το παιχνίδι της Νέας Μύρνης και με τον Άρη να κυριαρχεί του Πανιωνίου στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που είναι η αγωνιστική. Όσο και αν ο Άρης δίκαια φωνάζει ότι αδικείται από τη διαιτησία και έχουμε αλλήλωση αποτελέσματος στη Νέα Σμύρνη και με τη φάση του Βέλεθ στα Γιάννενα έχουμε και εκεί, που κανονικά ο Άρης θα πρέπει να πάρει ένα πέναλτι. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του αγωνιστικού για την οποία ο Ερέρα καλείται να βρει λύσεις και απαντήσεις για να βελτιώσει την ομάδα, είτε όσον αφορά τη στρατηγική του, είτε όσον αφορά τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί και ενδεχομένως να πρέπει να προχωρήσει κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα βασικά του πλάνα. Σε πρόσωπα αναφέρομαι, έτσι. Ενδεχομένως και σε σχήμα. Είναι ανάλογα βέβαια αυτό και με τον αντίπαλο που έχεις μπροστά σου, απέναντί σου, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί ο Ερέρα τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι δείχνει μια ευελιξία έχοντας χρησιμοποιήσει τρία συστήματα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Με ηρεμία, θα λέγαμε, γίνονται προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, από χθες συγκεκριμένα. Υπάρχει μια καλή διαχείριση της ήττας μέχρι στιγμής, θα λέγαμε, από την ομάδα, η οποία σκέφτεται το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για το οποίο θα φουλάρει από την ερχόμενη Δευτέρα και προσπαθεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε αυτό και όχι στα άλλα δύο ντέρμπι που ακολουθούν το μάτς με τον Δικέφαλο. Σε ένα μάτς το οποίο θα δούμε ξένο διαιτητή, σε ένα μάτς το οποίο ο Άρης ελπίζει ότι δεν θα δει από πλευράς διαιτησίας έργα όπως αυτά των πρώτων αγωνιστικών που είδε στα παιχνίδια του, άσχετα στα περισσότερα κατάφερε και πήρε την νίκη παρά τις δυτικές παραφωνίες που αντιμετώπισε. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε και την συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου με τον κύριο Περέιρα στην ΚΕΔ, σήμερα στην Αθήνα, με τον Άρη να εκφράζει τα παράπονά του κυρίως για το μάτς με τον Πανιόνιο τον περασμένο Σάββατο και την αλλίωση αποτελέσματος που υπήρχε από πλευράς του κύριου Κομίνη και των βοηθών του. Τονίζοντας μάλιστα ειδικά τα λάθη των βοηθών στα παιχνίδια του Άρη, με κάτι offside που δεν είναι, με τον Μπαλτά να μην βλέπει ούτε αυτός, έτσι, να το βλέπει βασικά, αλλά μην το δίνει το πέναλτι πάνω στον Ματέο Γκαρσία. Και να ζητάει φυσικά το 50-50 και τίποτα περισσότερο. Τονίζοντας ότι θέλει να βοηθήσει η προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας
και γι' αυτό δεν έβγαλε και ανακοίνωση. Και σωστά νομίζω άρεσε η έπραξη δεν έβγαλε ανακοίνωση μετά το μέσο με τον Πανιούνιο. Γιατί όπως λέγαμε και το απόγευμα, αυτά τα θέματα της διαιτησίας για τις ομάδες αλλιώς λύνονται. Και μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Εντάξει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Αν φωνάζεις και με τις ανακοινώσεις, έχει αποδειχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν βγαίνει κάτι. Είναι η αλήθεια. Γιατί ο Άρης έχει δοκιμάσει αυτές τις τακτικές και στο παρελθόν. Δεν προέκυψε κάτι καλό, κάτι θετικό για την ομάδα. Αλλιώς θα λύνεις αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και σίγουρα παίζει ρόλο και όχι το στάτους και η δύναμη που έχουν οι άνθρωποι που σε διοικούν. Ο Καρπίδης αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένες δυνατότητες. Έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και μια καλή επένδυση φέτος. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δική μου γνώμη είναι αυτή, έχει βρεθεί μαζί με όλους τους υπόλοιπους στη μέση μιας μάχης για το ποιος θα έχει τα ενία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί η εξυγίανση όπως την θέλουμε και όπως πρέπει να είναι δεν υπάρχει. Υπάρχει επιλεκτική εξυγίανση στην Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό είναι δική μου γνώμη. Και όποιος θέλει συμφωνεί και όποιος θέλει διαφωνεί, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, ο κύριος Περέρα είπε ότι θα άφησε να εννοηθεί βασικά ότι θα υπάρξει ξένος διαιτητής στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν εγγυήθηκε ότι θα γίνει το ίδιο και στα άλλα ντέρμπι του Άρη με ΑΕΚ στην Αθήνα και Ολυμπιακό στο Βικελίδης, αλλά και με Παναθηναϊκό στο Βικελίδης. Για μένα κακός. Δεν έπεισε ο Περέρα με αυτά τα οποία είπε σήμερα και θα πείσει μόνο όταν δούμε και τις πράξεις. Μέσα στο γήπεδο, όταν δούμε ξένο διαιτητή με τον ΠΑΟΚ και όταν δούμε ξένο διαιτητή και στα άλλα ντέρμπι του Άρη. Γιατί οι δικαιολογίες που προέβαλε ο Πορτογάλος, ότι δηλαδή η αντιπαλότητα των ομάδων, η επικινδυνότητα του αγώνα κτλ., δεν νομίζω ότι είναι επιχείρηματα που ευσταθούν και έχουν βάση. Και ο Άρης δικαιούται και πρέπει να έχει ξένους διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι. Ως μια ομάδα που ανήκει στις πέντε μεγαλύτερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσο για κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Γιατί δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο του 2018 έχει γίνει πλέον καθαρά θέμα επικοινωνιακής πολιτικής και περνάει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 69-59 για τον ΠΑΟΚ στη Βενετία από τη Βενέτσια. Ξεκίναμε με το αριστερό για το μάτι του Λίπα Παπαθεοδόρου στο Basketball Champions League. Μπασκετική παρένθεση για να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτό. Συνεχίζοντας για το ποδόσφαιρο, περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι της διαιτησίας. Ο Άρης περιμένει να πάρει αυτά τα οποία ζήτησε. Τώρα, το αν θα τα πάρει ή όχι, θα φανεί. Αν δεν τα πάρει, θα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα και με τους ξένους αρχιδιαιτητές και με τα ξένα κουμάντα. Λοιπόν, στην ελληνική διαιτησία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι άλλο στον αφορά τους κίτρινο-μαύρους από πλευράς ρεπορτάζ. Ούτε βγαίνει τις προπονήσεις. Δύσκολα θα γίνει και κάποιο φιλικό. Πιθανότατα θα υπάρξει ένα οικογενειακό διπλό, να το πω. Ναι, με την ΚΑΠΑ 19 είναι πιθανό να γίνει αυτό την ερχόμενη Παρασκευή στο Ρήσιο. Και το Σαββατοκύριακο να δοθεί ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Και ο Ερέρα είχε πει εξ αρχής ότι ήθελε κάτι χαλαρό. Να υπάρξει δηλαδή ένα φιλικό, αλλά πολύ χαλαρό. Δεν βρέθηκε κάτι τέτοιο. Στείλε δηλαδή αγροτικού αστέρα. Και έτσι ο Άρης ή θα παίξει με την ΚΑΠΑ 19, ή θα συνεχίσει με προπονήσεις. Και αυτό θα είναι το πρόγραμμά του μέχρι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ερέρα δεν θέλει να ρισκάρει και με τραυματισμούς κιόλα. Θέλει να έχει όλους παίξει τη διάθεσή του για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Δεν είναι μόνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί σε αυτό να επικεντρώνονται όλοι, αλλά έχει και άλλα παιχνίδια μπροστά της ομάδα δύσκολα. Με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Απόλλων Σμύρνης, με Όφη. Έχει πολύ πράγμα. Και ο προπονητής του Άρη είναι αυτό που λένε φύλαγε τα ρούχα σου για να έχει τα μισά. Και επειδή έχει και κάποια προβληματάκια να αντιμετωπίσει και ακόμα αντιμετωπίζει κάποιες απουσίες αυτές τις ημέρες, θέλει να είναι σίγουρος ότι όλοι οι παίχτες θα είναι κανονικά στη διάθεσή του με την επανέναρξη του πρωταθλήματος την επόμενη Κυριακή. Τη μεθεπόμενη Κυριακή. Για να είμαστε ακριβείς. Την επόμενη Κυριακή, μάλλον ρεπό θα έχει. Γίνονται και εργασίες στο γήπεδο. Ευνοεί η διακοπή του πρωταθλήματος και απουσία αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον Άρη στην έδρα του από το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Κάποιες εργασίες στον πρώτο όροφο του Βικελίδης. Κάποιες τελευταίες πινελιές κάτω στα αποδυτήρια, το φιλοξενούμενο κυρίως. Το δίχτυ που θα τοποθετηθεί στη θύρα 2
αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα και στην θύρα 7 πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, ώστε να είναι όλα έτοιμα για τον ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής και τον Βικελίδης να αλλάξει και κάπως προς το καλύτερο την εικόνα του. Έχει γίνει ήδη αυτό βέβαια με αρκετά πράγματα που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά θα γίνουν και κάποιοι επιπλέον τώρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής να τελειώσουν τις εργασίες στο καφέ, στον πρώτο όροφο, για να είναι και αυτό έτοιμο για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε ωραία πραγματάκια και τουλάχιστον. Όχι τουλάχιστον. Πέρα από το αγωνιστικό, βλέπουμε κάποια πράγματα έτσι ωραία και στο εξαγωνιστικό. Από πολύ νωρίς μέσα σεζόν και συνεχίζονται και θα γίνουν και άλλα νομίζω σταδιακά. Και έτσι, αγώνων επιτρέποντος και χρημάτων επιτρέποντος φυσικά θα γίνουν και άλλα πράγματα στο Βικελίδης και στους εσωτερικούς χώρους, αλλά και περιμετρικά γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εκείνο βέβαια θέλει περισσότερη υπομονή, θέλει και μια μεγαλύτερη επένδυση σίγουρα, αλλά υπάρχει στο πλάνο των ανθρώπων του Άρη να κάνουν ωραία πραγματάκια όσον αφορά το Κλεάνθης Βικελίδης σταδιακά και μέσα στη φετινή σεζόν, αλλά και στην επόμενη. Θυμίζω ξανά, ήταν για τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία από τη Βενέτσια με 69-59. Λοιπόν, τελικά στο Basketball Champions League, από τις 7 που ξεκίνησαν τα παιχνίδια, Νίζνη Νόβγκορο Ταβελίνο στην παράταση 93% νίκη για τους Ιταλούς. Πανεβέζης Adverb Giants 87-91 στην παράταση επίσης. Πετρόλ Ολυμπίγια Στρασβούργο 71-81. Μπάιροτ Μπεσίκτας 70-78. Βενέτσια Πάκο 69-59. Διζόν Νίμπουργκ 74-63 ήταν για τους Τσέχους. Και Τενερίφη Βόνη 87-68 όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία είχαμε απόψε για τον Basketball Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στους Ιταλούς. Για το EuroCup Partizan Zenit Αγίας Πετρούπολης 89-82 τελικό. Στο μάτς το οποίο ξεκίνησε στις 9. Μπάσκετ έχει τίποτα άλλο? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, ποδόσφαιρο επίσης δεν βλέπω κάτι στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Στις γυναίκες Γαλλία Καμερούν 5-0. Πάρτι κάνουν εκεί πέρα οι γυναίκες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το κουμπώνει του στοιχήματος σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και στα παιχνίδια που είχαμε σε εξέλιξη, αλλά και στα τελικά που είχαμε πριν από λίγο για ένα μπάκο που πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βενέτσια. Διαβάζω μεταξύ ένα άρθρο Sport FM για τους κορυφαίους του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής μετά από 6 αγωνιστικές, με τον Ματέο Γκαρσία του Άρη, παρακαλώ, να είναι πρώτος στους βαθμούς αξιολόγησης σε όλο το πρωτάθλημα με 145. Τρίτος ο δείκτη αξιολόγησης με 0,262. Τρίτος ακυρδισμένα φάουλ με 20. Πρώτος σε ασίστ, ανασέντρα με 3 στα 7. Έβδομος σε γκολ, ανατελική προσπάθεια με 3 στα 12. Είναι αριθμοί που εντυπωσιάζουν και αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν κάνει τη διαφορά μόνο για τον Άρη, αλλά κάνει και τη διαφορά μέχρι στιγμής, είναι αλήθεια, σε ολόκληρο το ελληνικό πρωτάθλημα, και δικαιολογημένα γίνει τον τόρος που γίνεται και η συζήτηση που δημιουργείται γύρω από το όνομά του. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Βασίλη Καβαδία στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Και όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε και τον Νίκο τον Μοσχοβίτη για να μας κάνει έτσι ένα recap. Βασίλη Καβαδία, χρησιμοποιώ όρους που ενδεχομένως κάποιες περιοχές της Αλήνικης να μην τους καταλαβαίνουν. Ένα απολογισμό θα λέγαμε, ένα γενικό σχόλιο για την ήττα του ΠΑΟΚ στη Βενετία και το ξεκίνημα με τα αριστερό για τον δικέφαλο στο Basketball Champions League. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσκοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος. Παρέα θα πάμε για λίγο ακόμα, για κάνα 20 λεπτάκι περίπου και λιγότερο. Μέχρι τις 12 FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, για να δεν έχουμε και τίποτα στην SMS χέρα, δεν έχουμε κάτι καινούριο από πλευράς μηνυμάτων. Συνεχίζετε να στέλνετε βέβαια εσείς τα μηνύματά σας. Περιμένουμε να τελειώσει και ο συνάδελφος έξω με τη δουλειά και να μας κατατοπίσει λίγο όσον αφορά τα μπασκετικά και το τι είδαμε στην
Ιταλία και στην ήττα του ΠΑΟΚ από την Βενέτσια. Λοιπόν, διαβάζω κάτι δηλώσεις. Όχι. Ναι. Κάτσε. Έχει κολλήσει υπολογιστής. Θα τον φτιάξω. Μόνο σε μένα κολλάει, φίλε. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στον Ηρακλή βρίσκονταν αναμονή της έναρξης του πρωταθλήματος. Είναι αυτή η φάση που τη ζήσαμε και εμείς πέρυσι με τον Άρη και κουράζει λίγο τις ομάδες από ένα σημείο και μετά. Βέβαια, τον Ηρακλή τον ευνόησε αρκετά το ότι άρχισε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά τα συνεχόμενα φιλικά και αυτή η αναμονή ψυχολογικά και πνευματικά σίγουρα δεν κάνουν καλό στους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, Football League είναι Football League. Είναι γνωστά τα πράγματα. Τι να πεις για τη Football League. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Ο τρόπος που λειτουργεί, οι καθυστερήσεις που έχουμε κάθε χρόνο. Είναι... Γεια σου φιλαράκι μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, διαβάζω κάτι δηλώσεις του Σίλβα Κλέιτον, ο οποίος είπε ότι όταν μπαίνω στο γήπεδο για να κερδίζουμε, θέλω να πρωταγωνιστούμε. Θα προσπαθήσουμε όλες τις δυνάμεις μου να κάνουμε μια καλή πορεία και στο κύπελο. Είμαστε ακόμα στην αρχή, θέλουμε να βελτιώσουμε πολλά. Είμαστε καινούργια ομάδα, να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας καλύτερα και σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Υιοθέτησε επίσης, λέει, και τη λύσα που πρέπει να υπάρχει και επικαλέσει ο Παύλος Μηροφόρηδης. Όπως τα είπε ο Παύλος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να μπαίνεις σε κάθε αγώνα μέσα έξω να κερδίζεις. Εγώ για τον Ηρακλή, αυτό που έχω να πω είναι ότι στη στιγμή υπάρχει Παύλος Μηροφόρηδης. Είναι το φαβόρι για την άνοδο. Αν ανεβαίνα κατευθείαν 2, θα ήταν νομίζω πολύ πιο απλά τα πράγματα για τον γύρο. Αλλά και πάλι με το ρόστερ που έχει φτιάξει και με τον τεχνικό διευθυντή που έχει, και έχει και καλό προπονητή βέβαια, και πριν βέβαια έχει καλό προπονητή για να είμαστε δίκαιοι, το Σπύρο τον Μπαξεβάνο, πάει για την άνοδο. Στην Εθνική διαβάζουμε, έμεινε εκτός αποστολής ο Πέτρος Μάνταλος τελικά, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στο αριστερό του γόνατο. Γι' αυτό λέει κλήθηκε και από το σκύπο ο Γιάννης Φετφατζίδης. Και σήμερα τέθηκε οριστικά νοκάουτ για τις δύο αναμετρήσεις που θα δώσει η Ελλάδα για το Nations League. Και συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής. Σήμερα λέει ενσωματώθηκαν με την ομάδα Παπασταθόπουλος Φορτούνης, Μήτρολου Λαμπρόπουλος και Φετφατζίδης. Είναι στην διάθεση του Μίχαλη Σκύπε. Συνάδελφος, πού είναι, φίλε? Γράφει ακόμα. Ακούρασε ο εργάτης ο Μοσκοβίτης. Εντάξει. Παλεύει. Έξω με τα θηρία. Τι? Καλή ερώτησή σου. Αλλά εντάξει, είναι επαγγελματίας, ρε φίλε, γι' αυτό. Εντάξει. Θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα από οπουδήποτε αλλού. Αλλά είναι επαγγελματίας και ήταν εδώ. Αυτό εγώ το πιστώνω, να ξέρεις. Ξεκάθαρα. Στον συνάδελφο. Αλλά δεν ήρθε και το αποτέλεσμα και πεκραμένος και από την ήττα κιόλας. Εντάξει, τον καταλαβαίνω. Τι να τον κάνω. Είναι κι αυτός. Είναι η ώρα η δύσκολη. Πάντα η δύσκολη ώρα, Βασίλη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις, τους αγώνες είναι μετά. Δεν είναι ούτε πριν, ούτε στη διάρκεια. Είναι μετά από τα παιχνίδια και με το φόρτο δουλειάς που θα σου πέσει. Και ειδικά, εντάξει, άμα χάσεις, δεν έχει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Εξαρτάται και πώς θα χάσεις, βέβαια. Άμα κερδίσεις, εκεί σίγουρα έχει μπόλικο πράγμα για να ασχοληθείς. Για δώσω λίγο μουσική. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ να αναφέρουμε και τα στατιστικά. Για τον δικέφαλο, 17-15, 43-35 σκόρ ημιχρόνου. 56-46 τρίτο δεκάλεπτο και 69-59 το τελικό σκορ. Για τον ΠΑΟΚ, 8 είχε ο Αθηναίου με 2 τρίποντα, 9 ο Χάτσερ με 2 τρίποντα, 6 ο Κόνιαρης όλοι με τρίποντα, συμμετοχή ο Σχίζας, Ζάρας 3 με τρίποντο, Χρυσικόπουλος 5 με 1 τρίποντο, Γκάρετ 9, Τζόουνς 5 με 1 τρίποντο, συμμετοχή για τον Μαργαρίτη, 14 ο Μορέιρα που έκανε και double-double με 11 rebound, συμμετοχή ο Νόντας Παπαντονίου, της Τζέι, Τούνι, λοιπόν, και συμμετοχή και για τον Πόουπ. Για τη Βενέτσια του Ντε Ραφαέλε, 13 είχε ο Ντέι, 12 ο Γκιούρι, 13 ο Χέινς με ένα τρίποντο, συμμετοχή ο Στόουν, 25 ο Γουάτ που έκανε μεγάλη ζημιά στον ΠΑΟΚ κάτω από το καλάθι, ο Μπίλια συμμετοχή, ο Σερέλα συμμετοχή,
11 με 2 τρίποντα για τον Ντε Νικολάου, συμμετοχή για τον Κίσλινικ, συμμετοχή για τον Ματζόλα, 5 ο Τονούτ με ένα τρίποντο και συμμετοχή για τον Τζάσπερ Βίντμαρ, τον οποίο θυμάμαι από ένα φοβερό παιχνίδι που είχε κάνει κόντρα στον Άρη ως παίχτης της Μπάνβιτ, επιπρίφτη ο συγκεκριμένος παίχτης, ο πολύ καλός σέντερ είναι η αλήθεια των Ιταλών που δεν πέτυχε κάποιο πόντο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω ξανά γυρνάει με άδεια χέρια από την Ιταλία γνωρίζοντας την Ιτα με 69-59 από την Βενέτσια. Δεν γίνεται ρε φίλε να έχει βάλει το μέγα το σημάδι του έρωτα πάνω στην εκπομπή ρε φίλε και να το χάνουμε, το θυμάσαι? Δεν έβλεπες? Με τη θρηλυκή ατάκα Κωστάκη Γουστάρη Χωριάτσα. Παλιά ωραία ελληνική τηλεόραση, Βασίλη μου. Πολύ ωραία παλιά. Τζένι Μπότση τα καλά της, έτσι. Και η Βάνα Μπάρπα. Σχετικά. Κακό φρύδι βέβαια τότε που τη βλέπω Τζένι Μπότση. Αλλά οκ. Okay. Τότε έκανε το μπαμ. Το μεγάλο νομίζω. Δεν είχε παρουσιάσει κάτι άλλο νωρίτερα. Στο σημάδι του έργα τα παρουσίασε όλα. Μια και έξω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, το συνάδελφο δεν τον βλέπω να έρχεται. Λες ανοίξουμε γραμμές. 8 λεπτά πριν το τέλος, Βασίλη. Ε? Θες να πάμε στοίχημα πόσες μπορώ να βγάλω μέσα σε 5 λεπτά? Πόσες λες εσύ? Πόσες? Όχι, πες εσύ αριθμό, από κι εγώ αριθμό. 4 θα βγάλω μέσα σε 5 λεπτά? Πολύ αισιόδοξος. Εγώ λέω 5. Εγώ λέω 5 γραμμές. 2, 31, 0, 2, 87 και 3 οχτάρια. 4 λέω Καβαδίας γραμμές, 5 λέω εγώ. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει για τα επόμενα 5 λεπτά. Ο χαμένος τι κερνάει? Γυράκο, τον αποφεύγω το τελευταίο διάστημα. Υποτίθεται ότι κάνω όχι ότι κάνω δίαιτα, ότι κάνω μια προσπάθεια λίγο να προσέξω ρε παιδί μου τον εαυτό μου, Βασίλη Καβαδία. Γιατί εντάξει, μπορεί ναι, να έρχεται χειμώνας και να λες ότι δεν χρειάζεται να προσέξω τόσο την εμφάνισή μου, γιατί φοράς και ρούχα από πάνω, πουλοβέρ, μπουφάν, παλτά, μάνικα, και λες εντάξει ας πούμε, δεν χρειάζεται να κοιτάξω τόσο πολύ ας πούμε τη διατροφή μου, αλλά είναι και θέμα υγείας, έτσι, και το γύρο τον απέφυγα, και την προηγούμενη εβδομάδα μετά από καιρό έφαγα ένα κλαμπ γύρο. Έχεις φάει? Μεγάλο, μεγάλο όμως, ωραίο κιμπάρκ με τηγανιτές πατάτες μέσα. Και τζατζικάκι κιόλας. Ήταν εξαιρετικό, φίλε. Πολύ δυνατό. Και με καλή παρέα, βέβαια, το έφερα. Είναι η αλήθεια, για να τα λέμε κιόλα. Πολύ δυνατό. Αλλά είναι, ρε φίλε, όλα αυτά τα ωραία είναι και παχυτικά. Και εγώ εδώ και τόσους μήνες έχω αφοσιωθεί πολύ σε γνωστή αλυσίδα φασφουντάδικα. Φασφουντάδικων, έτσι. Όχι την παλιά, την δικιά μας, την ελληνική, την ντόπια. Την ξένη. Έχω γραμμή, πάμε στο φίλο. Ναι. Αυτό ήταν. Πήρε και έκλεισε. Ωραίος, κιμπάρις. Μια χαρά. Γιατί όχι, ρε φίλε. Για δώσου λίγο μουσική ένα λεπτό. Θα το κλείσουμε το μαγαζί, ρε Καβαδία, σιγά σιγά. Αρχική ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας, στίχημαν.gr. Με την ποδοσφαιρική και αθλητική δράση να έχει ξεκινήσει όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, γιατί τώρα μπορεί να έχουμε παύση στα πρωταθλήματα, αλλά έχουμε Nations League. Έτσι. Η πρόσβαση στο στοίχημα.gr γίνεται κυριολεκτικά από παντού, μέσω του υπολογιστή σας, σταθερό η λάπτοπ, μέσω του τάμπλετ, που έχετε πολύ, εγώ δεν έχω, λοιπόν, και του ταχύτατου και σύγχρονου mobile app, εγώ έχω, που μπορείτε να κατεβάσετε σε Android που έχω και iOS που δεν έχω. Λοιπόν, να κατεβάζετε το στοίχημα στο κινητό σας και να παίζετε κατευθείαν τα ματσάκια, έτσι. Λοιπόν, γρήγορα και απλά, πατάς το κινητό, το παίρνεις στο χέρι, ανοίγεις στοίχημα. Έχεις μέσα τα λεφτουδάκια σου, πατσάκ τσακ τσακ, παίζεις την τριαδούλα, την τετραδούλα, ό,τι θες εσύ μονά, αποδεκτά, ό,τι θες. Και κερδίζεις. Λοιπόν, στο στοίχημα που ήταν μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την ζούγκλα που ξεκινάει στις 12 και κανείς δεν ξέρει πότε τελειώνει. Έτσι, είναι μια που έχει στάνταρ ώρα έναρξης, αλλά ποτέ δεν είναι στάνταρ η ώρα που θα ολοκληρωθεί. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ως Μπαλαντέρ, μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.